Τσιμισκή. Τι εικόνα έχετε από την επαφή σας με τους αγρότες? Εντάξει, καταρχήν θέλω να πούμε ότι πραγματικά η ομάδα των αγροτών πλήττεται. Πλήττεται με ιδιαίτερα με τις τελευταίες εκφάσεις και κυρίως με τη φορολογία που γίνεται δυσβάσταχτη ακόμα και όσον αφορά με τις ασφαλιστικές φορές. Από την άλλη όμως εγώ θεωρώ ότι το κλείσιμο των δρόμων δεν είμαι υπέρ το κλείσιμο των δρόμων. Είμαι υπέρ της αντίδρασης, υπέρ των κινητοποιήσεων γενικότερα όταν κάποιος κλείσει. Αλλά από την άλλη όμως δεν μπορούμε να αντιδράμε σταματώντας τη λειτουργία κάποιου άλλου. Και σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε απόφαση παίρνει σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης δεν ευθύνονται οι πολίτες. Γιατί κλείνοντας έναν δρόμο, ο μόνος που την πληρώνει είναι ο πολίτης που ήδη είναι πληγωμένος με την όλη οικονομική κατάσταση. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή η αγροτική οικονομία περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Και αναφέρω και εδώ που έρχομαι, πέρα από όσο την περιφέρεια της αγροτικής οικονομίας, που έρχομαι από μια περιοχή, αγροτική περιοχή, όπου βλέπω ότι αυτή τη στιγμή το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο από τα έσοδα. Άρα θεωρώ κρίμα και άδικο που αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να ξαναεπαναλειτουργήσουμε ως χώρα, να δημιουργήσουμε μια εθνική οικονομία, πρέπει να έχουμε ένα και βασικό στόχο. Να εδραιώσουμε το πρωτογενή μας τομέα. Να το κάνουμε όσο δυνατόν πιο δυνατό. Και βάζοντας φορολογία και γενικότερα μια υποχρεωτική, δεν νομίζω ποια εθνικά συμφέροντα εξυπηρετούμε. Οι αγρότες ζήτησαν τη στήριξη της περιφέρειας και εσείς πώς σκοπεύετε να τη δώσετε? Είμαστε σε μια επικοινωνία. Ξέρω ότι έχουν κάνει και μια επικοινωνία και με τον Περιφερειάρχη, θα γίνει και μια συνάντηση και μαζί μου. Δεν το συζητώ, η στήριξή μας απέναντί τους είναι δεδομένη. Είναι δεδομένη σε αυτές τις δύσκολες χρονικές στιγμές και όλοι μαζί να ενώσουμε τις φωνές μας και να αναδεικνύσουμε το δίκαιο αίτημα αυτονών. Το δίκαιο αίτημα αυτονών ποιο είναι? Να υπάρχει. Και η ύπαρξη με την οικονομική εξαφάνιση, καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να υπάρξουν. Από την άλλη, βλέπουμε μια τεράστια καθυστέρηση ακόμα και στα προγράμματα που είναι να τρέξουν γύρω από την αγροτική οικονομία. Έχουμε πει από το καλοκαίρι ότι θα ξεκινούσε τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη με καθυστέρηση άνοιξε το πρόγραμμα των νέων γεωργών. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν πέσει χρήμα στην αγορά και κυρίως στον αγροτικό τομέα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και από την άλλη όμως.